Καλό μεσημέρι, κύριε Καλό Περάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Περάκη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε, αν και έχουν ακουστεί πολλά, είχαμε τη δυνατότητα στην Φωνή της Ελλάδας το πρωί να μιλήσουμε και με την κυρία Γιώτα Ταβουλάρη, πάλι από το ΠΑΜΕ. Θα θέλαμε όμως για τους ακροατές που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή δεν έχουν ενημερωθεί και πολύ καλά για το τι συνέβη στη Ρόδο, να μας πείτε εσείς ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Τι ακριβώς συνέβη στο Ρόδος Παλάς, στο ξενοδοχείο. Βεβαίως. Συμφωνώντας και με τη διαπίστωσή σας, θα πω και παρακάτω που κάνατε μόλις πριν από λίγο. Θέλω να πω το εξής, ότι εδώ και δύο μέρες οι δυνάμεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου και όπως αυτές εκφράζονται σε επίπεδο της ΓΕΣΕ μέσω του συνδυασμού της ΔΑΣ, έχουμε καταγγείλει ένα όργιο πρωτοφανές απαγόρευσης εισόδου και μέτρων που πήρε εδώ η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, συγκεκριμένες παρατάξεις Πάσκε και Δάκε, με μπράβους και φουσκωτούς στο ξενοδοχείο που είναι να πραγματοποιηθεί το συνέδριο που είναι το ανώτερο όργανο των εργαζομένων. Που όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανοιχτό για κάθε εργαζόμενο, ήταν ανοιχτό για τους δημοσιογράφους. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια απαγορεύτηκε η είσοδος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο και μάλιστα η ΕΣΥΕΑ έβγαλε και καταγγελία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όλα αυτά σε συνέχεια αυτού που αυτόν γίνεται εν κρυπτό αυτό το συνέδριο. Ακριβώς, και για ποιο λόγο. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στην Καλαμάτα και αυτό με ακόμα, πώς να το πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε φρούριο. Και εκεί είχαμε εντάσεις όμως. Και εκεί είχαμε εντάσεις όμως και στην Καλαμάτα. Να σας εξηγήσω λοιπόν ακριβώς τι συνέβη. Εδώ μας απαγόρευαν την είσοδο. Όχι μόνο σε εμάς που ήμασταν νόμιμα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο και εργαζομένων εκπροσώπων των εργαζομένων, δηλαδή εκλεγμένων προέδρων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συνδικάτων κτλ. Δεν μας επέτρεπαν την είσοδο εδώ που είναι να γίνει το συνέδριο ή εδώ που θα έρθουμε να κοιμηθούμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Εδώ υποτίθεται ότι εμείς είχαμε κλεισμένα δωμάτια να κοιμηθούμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καταγγείλει ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύονται τόσα λεφτά των εργαζομένων σε τέτοια χλιδάτα ξενοδοχεία, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που πρέπει να τη δούμε, αλλά δείχνει σε ποια κατεύθυνση κινείται αυτή η ηγεσία. Δηλαδή, ένα λεπτό. Πήγατε στο ξενοδοχείο και βρήκατε τις πόρτες κλειστές. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο και το οποίο υποτίθεται ότι μαζί με τους εργαζόμενους αυτές τις μέρες θα είχε περίπου στα 600 με 700 άτομα και υπήρχε μια πόρτα με ένα άνοιγμα γύρω στους 60-70 πόντους, στους οποίους έπρεπε να περνάμε διαπιστεύσεις και ξαναδιαπιστεύσεις και ξαναδιαπιστεύσεις. Και όταν γυρίσαμε χθες το βράδυ να κοιμηθούμε, ενώ είχαμε δώσει τις ταυτότητες, τα στοιχεία μας, είχαμε πάρει τις κάρτες μας κανονικά, ξέρω εγώ, κτλ. Και τα ρέστα, μας κλείνανε πάλι την πόρτα και ξανά από την αρχή, και εδώ στα την αρχή, κτλ. Τα επεισόδια πώς άρχισαν. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως τι θέλανε να πετύχουν με αυτό και γιατί δεν επέτρεπαν και την είσοδο των δημοσιογράφων. Όπως έχουμε καταγγείλει. Έχουμε στείλει και εξώδικο και δελτία ετύπου και έχουμε στείλει και υπόμνημα 90 σελίδων συγκεκριμένο προς τη ΓΕΣΕ. Ναι. Ότι εδώ αυτές οι πλειοψηφίες προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν νόθους αντιπροσώπους για να καταλάβουν, να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αυτό το θέμα είναι άλλο και άλλο είναι ότι δεν σας επέτρεψαν την είσοδο. Και τα δύο είναι σημαντικά. Αλλά το πρώτο, υποτίθεται ότι εκεί έχετε κλείσει κάποια κρεβάτια, κάποια δωμάτια. Ακούστε με λοιπόν, να σας το εξηγήσω. Επειδή λοιπόν επιδίωκαν να κάνουν ένα συνέδριο εγκρυπτό με νόδους αντιπρόσωπους και με αντιπρόσωπους εργοδότες, είχαν πάρει μέτρα ασφαλείας με μπράβους, προκειμένου να το ξεκινήσουν το συνέδριο ακριβώς με τους όρους αυτούς ώστε να τους επιβάλλουν. Εμείς τους είχαμε κάνει ξεκάθαρο με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες καταγγελίες ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι ενάντια στο καταστατικό της ΓΕΣΕ, είναι ενάντια στον νόμο. Απαγορεύεται ο εργοδότης όχι μόνο να παίρνει μέρος στα σωματεία των εργαζομένων, απαγορεύεται και να παρεμβαίνει. Απαγορεύεται και να παρεμβαίνει μέσα στο. Δηλαδή, και πώς φτάσαμε τώρα στα επεισόδια, γιατί τα επεισόδια αυτά γίνανε μετά ξημερώματα. Ακριβώς, θα σας εξηγήσω ακριβώς. Επειδή λοιπόν εμείς είχαμε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συγκροτημένα και πειθαρχημένα, χωρίς να γίνει η παραμικρή ζημιά, στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα, οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ και εκλεγμένοι συνδικαλιστές από ομοσπονδίες, συνδικάτα κτλ., μπήκαμε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χωρίς να γίνει η παραμικρή ζημιά. Και τώρα, επειδή πλέον μπορεί οποιοδήποτε δημοσιογράφος να εισέλθει,
γιατί πριν το απαγόρευε αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Σας καλώ, αν μπορεί και υπάρχει κάποιος αντιποκριτής, να έρθει εδώ να το διαπιστώσει με τα μάτια του ότι δεν έχει γίνει καμία ζημιά. Μπαίνετε λοιπόν τρεις και μισή. Μπαίνουμε για αντιπρόσωποι και εκλεγμένοι συνδικαλιστές. Πόσοι, και... γιατί εδώ γίνεται λόγος για εισβολή, περί εισβολής 250 ατόμων. Τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω, το... η τάξη μεγέθους είναι περίπου εκεί. Να σκεφτείτε ότι... Όλοι αυτοί ήταν αντιπρόσωποι δικοί σας. Όχι, ακούστε με, εγώ μιλάω πολύ προσεκτικά και πολύ συγκεκριμένα. Ήταν οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ και ήταν και εκλεγμένοι συνδικαλιστές αντιπρόσωποι από εργατικά κέντρα, από σωματεία, συνδικάτα. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε, πώς το λένε, με τα πρόσωπά μας φανερά μέσα εδώ, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Με πολλούς αντιπροσώπους από τις άλλες παρατάξεις και γνωριζόμαστε. Ωραία. Πώς άρχισαν λοιπόν τα επεισόδια, τι ήταν εκείνο που πυροδότησε την ατμόσφαιρα? Μετά από αρκετή ώρα λοιπόν, ένας φθηνός πυρήνας της ηγεσίας αυτών των παρατάξεων κατέβηκε κάτω και προσπαθούσε επί πολλή ώρα να στήσει προβοκάτσια για να βγει στα κανάλια και να μιλάει για επεισόδια και βία. Δηλαδή, ποιο είναι το περιεχόμενο της προβοκάτσιας? Προκαλούσαν, βρίζαν, μας λέγανε φασίστες, χρυσαυγίτες. Ποιος φώναζε τώρα φασίστες, χρυσαυγίτες? Αυτός ο Κιτσούκης, ο ανεπιδίγητος που βγήκε στα κανάλια και χρησιμοποίησε την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι χρυσαυγίτες και οι φασίστες, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία, μας έβλεγε εδώ τους αντιπροσώπους του ΠΑΜΕ και της ΔΑΣ ότι είμαστε φασίστες, χρυσαυγίτες. Ναι. Δώσαμε μεγάλη μάχη για να μην απαντήσουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πειθαρχημένες οι δυνάμεις μας. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα επεισόδιο που και με το βίντεο που οι ίδιοι έχουν δώσει στη δημοσιότητα, που οι ίδιοι δώσανε, φαίνεται ότι έχουν πέσει πέντε, δεν ξέρω τι είναι αυτοί ακριβώς, μπράβοι, είναι αντιπρόσωποι, γιατί δεν φαίνεται καθαρά από το βίντεο, πάνω σε έναν συνάδελφο των ταξικών δυνάμεων και τον κομπανάνε μέχρι που τον δαγκώσανε κιόλας. Το Γκιουτσουκί. Κάποιοι από αυτούς. Όχι, το Σωτήρι τον Πουλικόγιαννη, αυτόν που καταγγέλουν, έχουν πέσει πάλι εδώ, πάνω και τον βαράνε. Εδώ βρέθηκε το πρωί, βλέπαμε ταυτόχρονα και τα κανάλια και είδαμε στον Αντένα ότι υπήρχε ένα πλάνο με τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, τον κύριο Πυλικόγιαννη, αν λέω καλά το όνομά του. Πουλικόγιαννη, το Σωτήρι τον Πουλικόγιαννη. Με να κρατάει σιδηρολωστό. Είναι αλήθεια αυτό? Καταρχήν αυτός δεν ήταν σιδηρολωστός, ήταν μια ασφάλεια πύρος από πόρτα εδώ από την οποία είχαμε μπει. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο που έχουν δώσει ότι ο συγκεκριμένος προσπαθεί να ξεφύγει από αυτούς που έχουν πέσει πάνω του και τον παράγει. Αμήνεται δηλαδή, μας λέτε? Όχι, δεν καταφέρνει να αμυθεί. Έχουν πέσει 5-6 πάνω του και τον παράγει. Και ο κύριος Κιουτσούκης πώς χτύπησε? Ο κύριος Κιουτσούκης λοιπόν. Δεν είναι Δάρια Νηλεός, ο ίδιος αυτό λέει. Διεκδικεί Όσκαρ αλφα ανδρικού ρόλου και θα έκανε μια εξαίρετη καριέρα θεατρική. Εμείς δεν είναι τυχαίο ότι βγάλαμε δελτίο τύπου και ζητάμε, αφού πήγε στο νοσοκομείο, να κάνει και αιματολογικές και αλκοτέστ, εξετάσεις. Ο ίδιος είπε ότι ήρθε ένας νεαρός, του έβγαλε τα γυαλιά, τον σεβάστηκε και μετά άρχισε να του ρίχνει μπουνιές στο πρόσωπο. Εντάξει τώρα, αυτά εδώ πέρα μέσα το ξενοδοχείο έχει και κάμερες και απ' όλα. Ξέρετε κάτι, επειδή μιλάμε για άγρια επεισόδια, δεν μπορεί η αλήθεια να είναι στη μέση. Δεν είναι καθόλου άγρια επεισόδια. Έγινε μια συγκεκριμένη προβοκάτσια που διήρκησε περίπου 5 λεπτά, όπου κάποιοι άρχισαν να κυνηγάνε, επειδή τους πήρα από τα χέρια αυτή την ασφάλεια, τον πύρο για την πόρτα, για να μην την ξανακλειδώσουν, πέσανε πάνω του και τον κοπανούσανε. Για τον κύριο Πυλικόγιαννη λέμε τώρα. Για τον κύριο Πυλικόγιαννη, ο οποίος σας θυμίζω ότι πριν από 4 χρόνια είχε δεχτεί επίθεση από τους χρυσαυγίτες στο Πέραμα. Ο συγκεκριμένος ο Σωτήρης ο Πυλικόγιαννης. Ο συγκεκριμένος ο Σωτήρης ο Πυλικόγιαννης. Διέρχεσε όλο και όλο αυτό το στημένο επεισόδιο 5-10 λεπτά. Είμαστε από τις 3.30 το πρωί εδώ στο ξενοδοχείο και απαιτούμε να γίνει γνήσιο εργατικό συνέδριο χωρίς τη συμμετοχή των όθων και των αντιπροσώπων. Το ίδιο κάναμε και στην Καλαμάτα, το ίδιο κάνουμε και εδώ και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να σας και πω κάτι, να καταλάβουν κύριε Περάκη. Ακούστε με. Ναι, γιατί αλλά να κάνουμε σημαντικό διάλογο όμως, κύριε Περάκη. Βεβαίως, να πω και αυτό και μετά δεχτώ οποιαδήποτε ερώτηση. Είναι σημαντικό γιατί δεν πρόκειται για μάχη καρέκλας. Δεν πρόκειται για μάχη μεταξύ, ας πούμε, παρατάξεων της μιας ή της άλλης κτλ. Είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, η ίδια η εργοδοσία
θέλει να είναι ο ίδιος οι εργοδότες να είναι εκλεγμένοι στα συνδικαλιστικά όργανα των εργατών. Το είπατε. Εγώ θα προσθέσω και αυτά που μας είπε το πρωί η κυρία Ταβουλάρη, η κυρία Γιώτα Ταβουλάρη. Μίλησε για νόθο συνέδριο, για δίθεν συνέδριο, για στημένες κάλπες, για στημένες εκλογές, για φουσκωμένες από πριν κάλπες. Λοιπόν, όταν τα είπαμε αυτά στη ΓΕΣΕ, η απάντηση είναι ότι έχετε προσφύγει όχι μια φορά, αλλά πολλές φορές στη δικαιοσύνη και δεν έχετε ούτε μία δικαιωθεί. Εσείς τι λέτε σε αυτό? Πώς δεν είναι? Καταρχήν αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Οι νομιμοποιήσεις αυτών των αντιπροσώπων θα υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνουν σε αυτό το συνέδριο. Και μάλιστα να σας πω κάτι. Και με αυτούς τους συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο και με συγκεκριμένα ακράδαντα στοιχεία που καταθέτουμε, αυτούς τους 53 αν τους αφαιρήσαμε, πάλι δεν είχαμε οι δικές μας δυνάμεις στην πλειοψηφία. Θα μπορούσαν αν θέλανε λοιπόν να κάνουν κανονικά τη διαδικασία όπως προβλέπεται από το καταστατικό και αν είναι τόσο καθαρή όσο λένε, να σηκώσουν αφού έχουν την πλειοψηφία τα χέρια οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί με τις άλλες παρατάξεις, όχι με τις δικές μας, και να τους νομιμοποιήσουν. Όπως είναι τέτοια η βρωμιά τους, για να καταλάβετε, που δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί με τις δικές τους παρατάξεις για να πάνε σε νομιμοποίηση. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Λέει λοιπόν στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα, η οποία προφανώς βγήκε σήμερα αλλά τυπώθηκε χτες, βασική παρακαταθήκη της δράσης του ΠΑΜΕ είναι η ανάδειξη των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Για να πει λίγο παρακάτω, η σύγκρουση που κορυφώνεται αυτήν την περίοδο με την συνδικαλιστική μαφία είναι όρος για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Μήπως αυτή η πρώτη σελίδα έχει και έναν χαρακτήρα, πώς να το πω, είναι προάγγελος των όσων συνέβησαν σήμερα? Όχι. Όχι. Αυτό το πρωτοσέλιδο δείχνει ακριβώς, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, την ουσία της όλης εξέλιξης της υπόθεσης, γιατί δεν ξεκίνησε σήμερα. Αυτές οι καταγγελίες που κάνουμε, σας θυμίζω και πριν από λίγους μήνες στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σας θυμίζω και όλη την προηγούμενη περίοδο όπου υπήρχαν αρχαιρεσίες σε εργατικά κέντρα, ακόμα και σε σωματεία τις καταγγελίες, το γεγονός ότι φέρανε ΜΑΤ, ότι φέρανε ασφαλίτες μέσα στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης για να νομιμοποιήσουν τις νοθείες τους. Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Ποια θα είναι η συνέχεια, δηλαδή πώς πορευόμαστε? Να εξηγήσω όμως αυτό που με ρωτήσατε. Οι δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα που αυτές τη στιγμή εκφράζονται είναι αν οι εργαζόμενοι θα έχουν τα δικά τους συνδικαλιστικά όργανα, ναι, και δεν θα είναι μέσα οι εργοδότες. Είναι άλλο πράγμα να είναι οι εργάτες μεταξύ τους και να έχουν, πώς να το πούμε, τις διαφωνίες τους, να συζητάνε μεταξύ τους και να αποφασίζουν, που αυτό είναι και φυσικό και απολύτως λογικό και έτσι πρέπει να γίνεται. Εδώ μιλάμε για νοθεία και την παρουσία των εργοδοτών. Να ρωτήσω εδώ κάτι. Εδώ είναι το ζήτημα της ανασύνταξης. Το συνέδριο είναι σε εξέλιξη, γίνεται? Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε εδώ από τις 3.30 ώρα το πρωί, όπως σας είπα, και ζητάμε να ξεκινήσει το συνέδριο με βάση το καταστατικό της ΓΕΣΕ. Εσείς είστε κάτω στο νησί, στη Ρόδο είστε? Βεβαίως, είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Μάλιστα. Οπότε τα ζήσατε τα γεγονότα από κοντά. Ναι, βεβαίως, ήμουν εδώ από τις 3.30 το πρωί. Μάλιστα. Έχω έρθει από χθες το απόγευμα. Μάλιστα. Και τώρα θα γίνει ή δεν θα γίνει συνέδριο? Και πώς πορευόμαστε, δηλαδή κάθε φορά που θα ανακοινώνεται ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, στο Σουδάν θα πρέπει να πάνε, ας πούμε, για να υπάρχει μια εξέλιξη φυσιολογική. Αν δεν έχουν κάτι να κρύψουν, αν δεν έχουν κάποιες βρωμιές να κρύψουν και δεν θέλουν να κάνουν εγκρυπτό το συνέδριο, ποιο λόγο έχουν να πάνε να έρθουν στη Ρόδο, 600 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, που η πρωτεύουσα της Ελλάδας έχει και την εξής ιδιαιτερότητα, αν θέλετε. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων είναι στην Αθήνα, είναι Μάλιστα. στην Αττική. Λοιπόν, κύριε Περάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψει να ρωτήσω τον κύριο Περάκη. 30 δεύτερα, κύριε Περάκη. Πρώτα η Καλαμάτα, τώρα η Ρόδος, πεντάστερα ξενοδοχεία, χιλιόμετρικές μεγάλες αποστάσεις. Όλα αυτά τα χρήματα πού βρίσκονται? Είναι χρήματα των εργατών που παρακρατούνται από τους μισθούς. Από όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και αυτούς που αμείβονται με αυτά τα παράδεκτα όρια που τα έχουν νομιμοποιήσει αυτές οι πλειοψηφίες των 300 ευρώ, είναι από αυτά τα χρήματα και τα οποία τα χρησιμοποιούν και το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Πάντως τώρα βλέπω στην τηλεόραση ότι έχουμε εισαγγελική, ότι η Συνομοσπονδία ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Έχει φύγει και δικό μας κλιμάκιο και ζητάμε παρέμβαση του εισαγγελέα
για την παρουσία των μπράβων και των φωτιστών. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την εξέλιξη, γιατί μιλάμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περάκη. Ο κύριος Περάκης.